πρώτα απ' όλα για την έναρξη των εργασιών στο επιμηματικό κτίριο Α2, εδώ θα στεγαστούν οι διοικητικές υπηρεσίες του Δήμου αλλά και την ουσία της αντίστασης. Όμως η χαρά μας σήμερα γίνεται μεγαλύτερη όταν διαστόματος της αρμοδίας υπουργού ακούσαμε ότι εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση 12,5 εκατομμύριο για το κτίριο Α3, το Μουσείο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, εκεί που θα στεγαστούν τα εμβλήματα του μετρό. Θέλω να ευχαριστήσω πραγματικά μέσα από την καρδιά μου τον υπουργό, γιατί ό,τι μας υποσχέθηκε το καλοκαίρι του 2019 εκεί στο Υπουργείο, τα έχει βάλει σε ένα πρόγραμμα, σε μια προτεραιότητα. Μπαίνει το τρένο στις ράγες, ας υποκριθεί να πω έτσι, και το μεγάλο project του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Ένα πάρκο αναψυχής, ψυχαγωγίας και πολιτισμού με τα εμβληματικά του κτίρια σιγά σιγά μπαίνει σε φάση υλοποίησης και σύντομα τα χρονοδιαγράμματα που βάζουμε με την υπουργό και με την αμέτρηση συμπαράστασή της πιστεύω ότι θα υλοποιηθεί τους χρόνους που πρέπει.